Χαιρετίζουμε τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, τους νέους και τις νέες που συμμετέχουν στη φετινή 31η Μαραθώνια Πορεία. Χαιρετίζουμε τις αντιπολεμικές, αντιπεριαλιστικές κινητοποιήσεις που πραγματοποιούνται σήμερα σε όλη τη χώρα στο πλαίσιο της Πανελλαδικής ημέρας αντιπεριαλιστικής δράσης και αγκαλιάζονται από το λαϊκό κίνημα. Τα μηνύματα που παίρνουμε από όλες τις περιοχές της Ελλάδας είναι ότι είχαμε συγκλονιστικές συγκεντρώσεις και πορείες μαζικές, γεμάτες παλμό και δυναμικές στα Χανιά, στον Άραξο, στο Άκτιο και σε όλες τις άλλες περιοχές της χώρας μας όπου έγιναν αντίστοιχες πορείες. Η μαζική συμμετοχή του λαού και της νεολαίας στη Μαραθώνια, αλλά και στις κατατόπους πορείες, ιδιαίτερα φέτος που συμπληρώνονται 20 χρόνια από την εγκληματική ιμπεριαλιστική επέμβαση ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ιουγκοσλαβία και 70 χρόνια από την ίδρυση της δολοφονικής πολεμικής μηχανής του ΝΑΤΟ, αποτελούν σταθμό στη δράση της ΕΔΙΕ. Συνεχίζουμε με κλιμάκωση της πάλης ενάντια στην εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους, για την αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που στρατικοποιείται ολοένα και περισσότερο, αξιοποιώντας τη λεγόμενη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία. Διαδηλώνουμε και απαιτούμε ούτε γη ούτε νερό στους φωνιάδες των λαών. Και εδώ και σήμερα. Και από εδώ σήμερα εκφράζουμε τη συμπαράσταση και τη διεθνιστική μας αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό, στην πάλη του ενάντια στην Ισραηλινή κατοχή που διαιωνίζεται με ευθύνη και στήριξη των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταδικάζουμε τη βία, τον αυταρχισμό, τις δολοφονίες αγωνιστών, τις φυλακίσεις, το απαράδεκτο τείχος, τους επικισμούς του Ισραήλ, την προσπάθεια ταύτισης του θήτη με το θύμα, την αμερικανική αναγνώριση της Ισραηλινής κατοχής των υψωμάτων του Γκολάν και τη μεταφορά της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ. Καταγγέλουμε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που κρατάει ακόμα στα συρτάρια την απόφαση της Βουλής για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους και στην πράξη αναβαθμίζει την πολιτική, οικονομική, στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ, που είναι ένας ακόμα μοχλός της Ισραηλινής επιθετικότητας ενάντια στους Παλαιστίνιους. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον κυπριακό λαό, που ζει εδώ και 45 χρόνια την τουρκική κατοχή. Απαιτούμε λύση που να υπηρετεί τα λαϊκά συμφέροντα, κοινή πατρίδα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, χωρίς κατοχικούς στρατούς, ξένα στρατεύματα και βάσεις, χωρίς εγγυητές και προστάτες. Είμαστε αντίθετοι σε κάθε είδους διχοτομικές λύσεις δύο κρατών στην νατοποίηση της Κύπρου. Είμαστε στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας. Καταδικάζουμε τη νέα εμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμαχικών τους κυβερνήσεων της Λατινικής Αμερικής και του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών στις εσωτερικές εξελίξεις της Βενεζουέλας. Τονίζουμε ότι οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα, η εκλογή της ηγεσίας της χώρας και η υπεράσπιση των συμφερόντων της είναι αποκλειστική υπόθεση του λαού της, μακριά από κάθε λογής παρεμβάσεις, οικονομικές, στρατιωτικές και κάθε είδους απειλές. Εκφράζουμε την αμέριστη διεθνιστική μας αλληλεγγύη σε όλους τους εργαζόμενους λαούς του κόσμου, στους πρόσφυγες και τους μετανάστες που ζουν εγκλωβισμένοι κάτω από άθλιες συνθήκες στη χώρα μας. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με τη στήριξη και των άλλων αστικών κομμάτων, φέρει τεράστιες ευθύνες. Στηρίζει την απαράδεκτη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για το προσφυγικό, έχει υιοθετήσει τις αντιδραστικές συνθήκες του Δουβλίνου, διατηρεί τα κολαστήρια τύπου Μόριας. Απαιτούμε ανθρώπινες συνθήκες ζωής και διαβίωσης να ανοίξει ο δρόμος για τις χώρες προορισμού που επιλέγουν οι ίδιοι, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, καλούμε το λαό και την νεολαία να αξιοποιήσουν την ιστορική πείρα που αποδεικνύει πως πηγή και βασική αιτία των πολέμων είναι το κυνήγι του καπιταλιστικού κέρδους. Ο ιμπεριαλιστικός ανταγωνισμός για τον έλεγχο των αγορών και των πλούτο παραγωγικών πηγών, τους υδρογονάνθρακες και τους δρόμους μεταφοράς τους, τη μοιρασιά της Λίας. Καλούμε τους εργαζόμενους, τους νέους και τις νέες να επαγρυπνούν. Οι δυνάμεις που κλέβουν το φαΐ από το τραπέζι και καταδικάζουν τους λαούς στη φτώχεια και στην εξαθλίωση είναι οι ίδιες που τους στέλνουν αργά ή γρήγορα στα πολεμικά σφαγεία για να τα συμφέροντα της πλουτοκρατίας για να συγκεντρώσουν ακόμα μεγαλύτερο πλούτο. Η απάντησή μας είναι αποφασιστική.
Δυναμώνουμε τις προσπάθειες για την ανάπτυξη της κοινής πάλης των λαών ενάντια στο κεφάλαιο και την εξουσία του, ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και των άλλων αστικών κομμάτων, ενάντια στις συμπεριστικές ενώσεις. Τώρα, περισσότερο από πριν, να αποτελέσει κριτήριο για τα λαό και την νεολαία η αναγκαιότητα της πάλης κατά των λυκοσυμμαχιών του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και των άλλων κομμάτων του κεφαλαίου, αλλά και των εκπροσώπων τους σε δήμους και περιφέρειες. Όλοι αυτοί φορτώνουν τη λαϊκή οικογένεια με ολοένα και μεγαλύτερα βάρη και την ίδια στιγμή πετούν τη σκούφια τους για τον Αμερικάνο πρέσβη και τη μετατροπή της χώρας μας σε ένα απέραντο πεδίο βολής με αναβάθμιση των ήδη υπαρχουσών βάσεων και υποδομών, δημιουργία νέων όπως στη Σούδα, στην Αλεξανδρούπολη, στην Άραξο, στον Άραξο, Αλάρισα, Στεφανοβίκιο, Σύρο και άλλες, αλλά και τις δεκάδες νατοικές ασκήσεις που στην ουσία αποτελούν πρόβες πολέμου, όπως η άσκηση Νίωχος που ολοκληρώθηκε πριν δύο μέρες στη βάση της Ανδραβίδας. Η ΕΔΙΕ έχει επανειλημμένα καταγγείλει ονομαστικά όλους εκείνους τους περιφερειάρχες και δημάρχους που στρώνουν χαλιά και αναγκαλίζονται τον Αμερικάνο πρέσβη με τους συμπαϊστικούς μηχανισμούς. Όλο το προηγούμενο διάστημα, μέσα από μια πολύμορφη δραστηριότητα που αναπτύχθηκε, η ΕΔΙΕ ήρθε σε επαφή με χιλιάδες κόσμου. Προσπαθήσαμε να αναδείξουμε, να αποκαλύψουμε τον πραγματικό ρόλο του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως εργαλεία του κεφαλαίου κατά των λαών. Καλούμε αυτούς και όλους τους εργαζόμενους, τους νέους, τις νέες, να αξιοποιήσουν την πείρα τους, να σκεφτούν καλά και να απορρίψουν τα ψεύτικα διλήμματα περί προόδου και συντήρησης και να υπολογίσουν καλά πως όλοι μαζί, φιλελεύθεροι, σοσιαλδημοκράτες, ευρωσκεπτικιστές, μαζί και τα ακροδεξιά φασιστικά μορφώματα όπως η Χρυσή Αυγή, συμφωνούν με τις νατοικές επεμβάσεις και τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κόβει μισθούς και συντάξεις, καταργεί τις συλλογικές συμβάσεις, εμπορευματοποιεί την παιδεία και την υγεία, αυξάνει την ηλικία συνταξιοδότητης, χτυπάει το δικαίωμα της απεργίας. Τους καλούμε να καταδικάσουν και να καταλογίσουν ευθύνες για τις συμπεριλαμβανιστικές επεμβάσεις στη Γιουγκοσλαβία, στη Λιβύη, στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, στην Ουκρανία, στη Συρία και να πάρουν υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στείνει το δικό της πολεμικό μηχανισμό στο πλευρό του ΝΑΤΟ. Στείνει τον Ευρωστρατό, αναβαθμίζει την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας και την παγκόσμια στρατηγική της, τις μάχημες στρατιωτικές μονάδες, δημιουργεί το Ταμείο Ευρωπαϊκής Άμυνας, ενισχύει τη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία που ανοίγει το δρόμο στη σχολή πρακτόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα, καθώς και την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Επεμβάσεων. Όλα αυτά αντιμάχονται την ειρήνη και την ασφάλεια των λαών, είναι εργαλεία για την εξάπλωση των συμφερόντων των ευρωενωσιακών επιχειρηματικών ομίλων. Καλούμε το λαό να θυμηθεί πως οι λεγόμενες κοινές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι αξίες του κεφαλαίου που περιστέλουν δημοκρατικά δικαιώματα και ελευθερίες, προωθούν το φακέλωμα, εντείνουν την καταστολή ενάντια στους λαούς, παραχαράσουν την ιστορία. Η δημοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εκείνη που προωθεί τη θεωρία των δύο άκρων, εξισώνοντας το φασισμό, ό,τι πιο αντιδραστικό έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα, με τον κομμουνισμό, η μνή τους συνεργάτες των Ναζί και τους αναγορεύει σε ήρωες. Επιχειρεί να σβήσει από την ιστορική μνήμη την τεράστια προσφορά της Σοβιετικής Ένωσης στην πάλη ενάντια στο φασισμό, μετατρέποντας την 9η του Μάη από μέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών σε μέρα της Ευρώπης. Απευθυνόμαστε σε όλο το λαό και την νεολαία και τους καλούμε να ορθώσουν το ανάστημά τους, να τιμωρήσουν και με την ψήφο, ακόμα και, αλλά και με την καθημερινή τους δράση, όλα τα αστικά κόμματα και τους εκπροσώπους τους σε δήμους και περιφέρειες που υποστήριξαν, ανέχτηκαν, σιώπησαν μπροστά σε όλες αυτές τις αντιδραστικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να βάλουν στο επίκεντρο τα δικά τους συμφέροντα και δικαιώματα για να δυναμώσει η αντίσταση, να εμποδιστούν αντιλαϊκές αποφάσεις και να οργανωθεί η λαϊκή αντεπίθεση. Και από τη σημερινή μας συγκέντρωση βροντοφωνάζουμε πως ο λαός μας δεν τζιμπάει στα κούφια λόγια για νέα εποχή και για δίκαιη ανάπτυξη, για τη λεγόμενη γεωστρατηγική αναβάθμιση που στόχο έχουν την αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Παλεύοντας για τις ανάγκες της ζωής μας, για μόρφωση, για δουλειά, με δικαιώματα, για συλλογικές συμβάσεις, ενάντια στους πληστηριασμούς της λαϊκής κατοικίας, στρέφουμε την πάλη μας ενάντια στο κεφάλαιο και στα κόμματά του.
ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο και την εμπλοκή της χώρας μας ενάντια στο ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάθε υπεριαλιστικό οργανισμό. Φωνάζουμε, στον υπεριαλισμό καμιά υποταγή, η μόνη υπερδύναμη είναι η λαή. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, σήμερα οξύνονται οι ανταγωνισμοί και κλιμακώνεται η επιθετικότητα ανάμεσα σε ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Ρωσία, την Κίνα και με την εμπλοκή μεγάλου αριθμού κρατών στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, της Ανατολικής Μεσογείου, της Αφρικής, των Βαλκανίων, σε όλο τον κόσμο. Μένεται ο πόλεμος στη Συρία και στη Λιβύη με την ενεργό συμμετοχή της βάσης της Σούδας. Αυξάνονται οι θερμές αιστείες της αντιπαράθεσης. Δεκάδες χιλιάδες ανατοϊκοί στρατιώτες είναι πανέτοιμοι να εμπλακούν σε ένα ολέθριο για τους λαούς της περιοχής πόλεμο και ροφελοκτεί το δόγμα του πρώτου πυρηνικού πλήγματος. Στην περιοχή μας συγκεντρώνεται τεράστια δύναμη πυρός. Υπάρχει ενεργή αντιπαράθεση στρατιωτικών δυνάμεων στα σύνορα Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας. Αυτό φαίνεται και από την πρόσφατη ανατοϊκή άσκηση Sea Shield στη Μαύρη Θάλασσα. Ο κίνδυνος γενίκευσης των πολεμικών συγκρούσεων είναι υπαρκτός. Στην περιοχή μας ενισχύεται η παρέμβαση των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποσκοπεί στην ευρωατλαντική ολοκλήρωση των Δυτικών Βαλκανίων, πληθαίνουν οι ευρωατλαντικές βάσεις στην περιοχή στον ανταγωνισμό με τη Ρωσία. Η ευρωνατοϊκή σκοπή συμφωνία των Πρεσπών που διατηρεί ατόφια τα σπέρματα του αλυτρωτισμού, του εθνικισμού και που αποσκοπούσε ξεκάθαρα στην ένταξη της γειτονικής χώρας στο ΝΑΤΟ, ανοίγει το δρόμο για πολύ επικίνδυνα σενάρια αλλαγής συνόρων σε μια σειρά από χώρες των Βαλκανίων. Μας ανησυχεί η απελευθέρωση των μετακινήσεων μεταξύ της Αλβανίας και του Προτεκτοράτου του Κωσυφοπεδίου, που ισχύει από τις αρχές του 2019, η αλλαγή των συνόρων Σερβίας-Κωσόβου, τα σενάρια για απόσχηση της σερβικής δημοκρατίας της Κροατίας. Η ελληνική αστική τάξη έχει τους δικούς της στόχους στο πλαίσιο της γεωστρατηγικής αναβάθμισης. Αυτό υπηρέτησαν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, αυτό υπηρετεί και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που έχει γίνει αμερικανότερη των Αμερικανών και νατοϊκότερη του ΝΑΤΟ, που διεκδικεί το ρόλο του προτιμόμενου εταίρου, του σημεοφόρου του ΝΑΤΟ και την ιδιότητα του γεωπολιτικού μεντεσέ του ευρωνατοϊκού υπεριαλισμού. Η κυβέρνηση προσδοκά να μεγαλώσει την μπρίκα από τις δεσμεύσεις του κυρίου Τσίπρα κατά τη διάρκεια την μπρίκα της στην υπηρεσία των νατοϊκών σχεδίων. Και αυτό αποδεικνύεται από τις δεσμεύσεις του κυρίου Τσίπρα κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη ΣΥΠΑ τον Οκτώβριο του 2017 και τη συνάντησή του με τον διαβολικά καλό Τραμπ, που είχε τότε δηλώσει, αλλά και ο στρατηγικός διάλογος με τη ΣΥΠΑ το Δεκέμβριο του 2018, όπου η κυβέρνηση πραγματικά τα έδωσε όλα. Αυτό αποδεικνύεται από την έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, που χειροκροτεί την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αποδεικνύεται από το πρόσφατο νομοσχέδιο που κατέθεσαν δημοκρατικοί και ρεπουμπλικάνοι βουλευτές στην Αμερικανική Γερουσία για την επέκταση των συμφερόντων των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο, για τον έλεγχο των υδρογονανθράκων, σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις της Ελλάδας, του Ισραήλ και της Κύπρου, με παζάρια με την Τουρκία και σε ανταγωνισμό με τη Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν. Οι υποστηρικτές του ευρωατλαντισμού έχουν εμπλέξει το λαό μας σε μεγάλες περιπέτειες και κινδύνους. Και μπορούμε να απαντήσουμε ακόμα πιο μαχητικά, να ακυρώσουμε τα σχέδια άβλυνσης των αντιπεριαλιστικών αισθημάτων του λαού μας που προσπαθούν να περάσουν οι αμερικάνικοι μηχανισμοί, η αμερικάνικη πρεσβεία, όπως δείχνει η πρόσφατη έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ. Είναι πρόκληση για το λαό η θέση της κυβέρνησης και των άλλων αστικών κομμάτων ότι η ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή. Οι δυνάμεις αυτές ήταν και είναι παράγοντες αστάθειας και πολέμων και αυτό που έχουν ζήσει στο πετσί τους οι λαοί με το διαμερισμό της Ιουγκοσλαβίας, τη διαρκή υποδάβληση μειονοτικών και εθνικιστικών ζητημάτων, την αλλαγή συνόρων, τη συγκρότηση κρατών προτεκτοράτων, τη δημιουργία βάσεων πολεμικής εφόρμησης στην περιοχή όπως το Κωσυφοπαίδιο. Τη σταθερότητα του ΝΑΤΟ την έχει δοκιμάσει ο ελληνικός λαός στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στην πορεία του Κυπριακού,
στις σχέσεις με την άλλη σύμμαχο, την Αλβανία, που η αστική της τάξη συνεχίζει τις προκλήσεις στο πλαίσιο του μεγαλοειδιατισμού για τη Μεγάλη Αλβανία. Είναι επίκαιρο το σύνθημά μας. Δεν θέλουμε του ΝΑΤΟ την προστασία έξω τώρα από την οικοσυμμαχία. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις έχουν μπει σε επικίνδυνη τροχιά. Η τουρκική αστική τάξη αμφισβητεί τα σύνορα στην περιοχή και τα κυριαρχικά δικαιώματα. Παραβιάζει συστηματικά τον ελληνικό θαλάσσιο και αέριο χώρο, διεκδικεί την αναβάθμιση της θέσης της στην νοτιοανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή με αιχμή τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων. Τα περί εντύμου συμβιβασμού στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό, με μοντέλο τη Συμφωνία των Πρεσπών, αποσκοπούν στη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, με συνέπειες στα κυριαρχικά δικαιώματα και προώθηση διχοτομικής λύσης στο Κυπριακό. Την ώρα που ο λαός υποφέρει, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ παίρνει τα εύσημα, γιατί είναι η δεύτερη χώρα μετά τη ΣΥΠΑ στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, που για το 2018 δίνει το 2,2 του ΑΕΠ της, δηλαδή 4,1 δισεκατομμύρια ευρώ για στρατιωτικές δαπάνες, έχοντας επίσης σημαντική συνεισφορά σε προσωπικό και μέσα για τις ημπελιστικές αποστολές, συμμετέχοντας σε 13 από αυτές. Από αυτό εδώ το βήμα απευθυνόμαστε στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που προέρχονται από λαϊκές οικογένειες και έχουν υποστεί, όπως όλος ο λαός μας, τις επιπτώσεις της κρίσης και της αντιλαϊκής πολιτικής των μέχρι τώρα κυβερνήσεων. Ο πραγματικός πατριωτισμός που συνδέεται με το δίκαιο και τα συμφέροντα του λαού μας δεν έχει σχέση με τα συμφέροντα των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή και τους πολεμικούς σχεδιασμούς τους. Τους καλούμε να σκεφτούν καλά ποιον στοχεύει όλη αυτή η πολεμική προπαρασκευή, όλη αυτή η πρόβα πολέμου με τις πολυδάπανες ασκήσεις, με τη μεταφορά χιλιάδων στρατιωτών σε διακλαδικές ευρωπαϊκές και διεθνείς ασκήσεις. Απευθυνόμαστε στους νέους στρατευμένους. Χαιρετίζουμε την περήφανη στάση τους που εναντιώνεται στη συμμετοχή της στους συμπεριστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Είμαστε στο πλευρό τους, γιατί οι φαντάροι είναι του λαού, παιδιά. Έξω από τα σύνορα δεν έχουν δουλειά. Απευθυνόμαστε στους μαθητές, στους φοιτητές, στη νεολαία, στους αυριανούς εργαζόμενους. Αυτούς που καθημερινά φορτώνονται ακόμα περισσότερα βάρη για να σπουδάσουν, που ζουν τον εφιάλτη της ανεργίας και της ανασφάλισης εργασίας. Αυτούς που η ίδια η έκθεση του State Department βάζει στο στόχαστρο, ώστε μέσα από την εκπαίδευση, της ΜΚΟ, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να αμβλύνει τα αντιπολεμικά, αντιπεριστικά χαρακτηριστικά στη συνείδησή τους. Την ώρα που η κυβέρνηση δίνει δισεκατομμύρια ευρώ για τις ανατολικές ανάγκες, οι ίδιοι καταργούν τα δωρεάν βιβλία και συγγράμματα, περικόπτουν τις δαπάνες για σύντηση και στέγαση, με αποτέλεσμα εκατοντάδες φοιτητές να απαιτιούνται εκτός φοιτητικών αστείων. ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση παρεμβαίνουν στα σχολεία μέσα από κάθε λογής προγράμματα, στοχεύοντας να κάνουν τη νέα γενιά ενεργό υποστηρικτή των δολοφονικών σχεδιασμών τους. Παρεμβαίνουν στην έρευνα και στα πανεπιστήμια, προσανατολίζοντάς τα στο κυνήγι του καπιταλιστικού κέρδους, στις ανάγκες και στα συμφέροντά τους για τους πολεμικούς σχεδιασμούς, ανάγκες και συμφέροντα ξένα με αυτά του λαού. Προσπαθούν ακόμα και μέσω μαθημάτων γεωστρατηγικής ή προσομοιώσεις να κάνουν τους φοιτητές χειροκροτητές και απολογητές της δολοφονικής τους δράσης. Όλα αυτά πρέπει να αποτελέσουν κριτήριο για τη στάση της νέας γενιάς απέναντι στην κυβέρνηση, στα αστικά κόμματα και στις λοικοσυμμαχίες ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φίλες και φίλοι, συναγωνίστρες και συναγωνιστές, ο λαός μπορεί να υψώσει ανάστημα για να αναμετρηθεί με την εξουσία που καταπατά τα δικαιώματά του, με το εκμεταλλευτικό σύστημα που γεννά τη φτώχεια, την εξαθλίωση, τους πολέμους, την προσφυγιά και θρέφει το αυγό του φιδιού του φασισμού. Συνεχίζουμε δυνατά, αποφασιστικά, κλιμακώνουμε την πάλη μας. Οι λαοί με την πάλη τους αργά ή γρήγορα θα περάσουν στην αντεπίθεση. Παλεύουμε και απαιτούμε απεμπλοκή της Ελλάδας από τους συμπεριστικούς σχεδιασμούς και πολέμους, καμιά αλλαγή των συνόρων και των συνθήκων που τα καθορίζουν, επιστροφή όλων των ελληνικών στρατιωτικών αποστολών από το εξωτερικό, να κλείσει η βάση της Σούδας και όλες οι ξένες στρατιωτικές βάσεις και στρατηγία. Όχι στις πολεμικές δαπάνες και τις ανάγκες του ΝΑΤΟ. Για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ. Όχι στην εγκατάσταση πυρηνικών στον Άραξο και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος της χώρας. Έξω το ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση από τα Βαλκάνια. Ναι στην ειρήνη και την αλληλεγγύη των λαών. Αποδέσμηση από το ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση με το λαό νοικοκύρη στον τόπο του.
Στον υπεραλισμό καμιά υποταγή, η μόνη υπερδύναμη είναι η λαή. Στον υπεραλισμό καμιά υποταγή, η μόνη υπερδύναμη είναι η λαή.